Φυσικά είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που η δεύτερη αξιολόγηση ολοκληρώθηκε απόψε, αν και πρέπει να θυμόμαστε ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες απαιτούνται επίσης αρκετές χώρες. Αυτή η δεύτερη αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει ένα εντυπωσιακό πακέτο πολιτικών και φυσικά την τήρηση πολλών προαπαιτουμένων, το οποίο έπραξε άλλωστε η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο. Και αυτά τα προαπαιτούμενα υποστηρίζονται από όλους τους θεσμούς. Επιτρέψτε μου εδώ επίσης να σας υπενθυμίσω ότι αυτές οι δεσμεύσεις και αυτά τα προαπαιτούμενα έρχονται μετά από τις τελευταίες εξελίξεις τα τελευταία έτη. Και προσωπικά θεωρώ άκρως εντυπωσιακό που η Ελλάδα ήταν μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν πλεόνασμα το προηγούμενο έτος. Επίσης είμαι ευτυχής που το Eurogroup συνομολόγησε μια συμφωνία σχετικά με την ανάγκη μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος επί τη βάση της απόφασης του Μαΐου του 2016 και θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια επί των μέτρων του χρέους που ίσως υιοθετηθούν στο τέλος του προγράμματος. Οι Ευρωπαίοι εταίροι έδειξαν πόσο σοβαροί είναι στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης που παρέχουν στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου επίσης συνοπτικά να εξηγήσω ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποια είναι η τρίτη δόση και πώς αυτή θα χρησιμοποιηθεί. Συμφωνήθηκε λοιπόν ότι αυτή η δόση του ESM θα ανέλθει σε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό θα καλύψει τις αποπληρωμές του χρέους της Ελλάδος για τους επόμενους μήνες και επίσης κάποιες ανάγκες που έχει η Ελλάδα για το επόμενο τρίμηνο. Άρα, η πρώτη εκταμίευση αυτής της δόσης θα λάβει χώρα στις αρχές Ιουλίου μετά από τις εθνικές διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν όπως απαιτείται και θα ανέρχεται σε 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την θέτηση, για την τήρηση μάλλον του χρέους και το υπόλοιπο ποσό για τις υπόλοιπες ανάγκες που έχει η χώρα. Θα υπάρχουν και άλλες εκταμιεύσεις μέχρι να φτάσουμε το ποσό των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα λάβουν χώρα μετά το καλοκαίρι και υπό τον όρο ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να τηρήσει όλους τους όρους που έχουμε θέσει. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι από την αρχή του προγράμματος, τον Αύγουστο 2015, ο ESM έχει ήδη εκταμιεύσει 31,7 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Ελλάδα σε ένα σύνολο που φτάνει τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν προσθέσουμε και τα δάνεια του EFSF, τότε πηγαίνουμε σε ένα σύνολο 173 δισεκατομμύρια ευρώ. Και νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε αυτή την εκταμίευση της δόσης και πάνω από το 50% του ελληνικού δημοσίου χρέους θα έχει μια σταθερή τροχιά. Αυτό σημαίνει ότι φυσικά είμαστε ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδος, μακράν. Και επίσης καταδεικνύει ότι η Ελλάδα εποφελείται και μπορεί να επωφεληθεί από τα δικά μας δάνεια. Το 2016 μόνο ο ελληνικός προϋπολογισμός εξοικονόμησε 5,6% του ΑΕΠ, δηλαδή 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ, και αυτό λόγω των δικών μας επιτοκίων και των ευρωπαϊκών όρων δανεισμού. Αυτοί οι αριθμοί φαίνονται σε μια νέα έκθεση του ESM που υιοθετήθηκε από τους δικούς μας κυβερνήτες λίγο πιο πριν σήμερα. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία.